Τουρκία και βέβαια έχει να κάνει και με την πλήρη καταδίκη και τον αποκλεισμό όλων των μονομερών ενεργειών που έχουν προβεί άλλες χώρες αντιβαίνοντας στα ευρωπαϊκά ιδεώδη και στην αναγκαιότητα του να βρεθεί μια κοινή λύση. Εμείς λοιπόν προσβλέπουμε σε μια συζήτηση στο Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών η οποία θα είναι και ειλικρινής και ουσιαστική αλλά και θα θέτει την εθνική διάσταση και την εθνική, το πόσο εθνικά είναι σημαντική θέμα, είναι η υπόθεση. Ναι. Είναι εθνική υπόθεση όμως να κατανοήσουμε την ευρωπαϊκή διάσταση του προσφυγικού. Υπό αυτή την έννοια θα πρέπει και η Νέα Δημοκρατία να αποφασίσει εάν ισχύει αυτά που, τα οποία έλεγε ο κ. Μητσοτάκης σε σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στα μέσα Δεκεμβρίου, όπου εκεί ανέφερε στους ομολόγους του ότι η Ελλάδα υλοποιεί τις δεσμεύσεις της, φυλάσσει τα εξωτερικά της σύνορα και ούτω καθεξής, ή αν ισχύουν αυτά τα οποία ακούσαμε όλοι μας προχτές στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο κ. Μητσοτάκης να αναφέρει ότι η Ελλάδα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσει η Νέα Δημοκρατία εάν τελικά πρέπει να πιεστούν οι Ευρωπαίοι ή αν θα πρέπει, όπως έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, η Νέα Δημοκρατία να δίνει άλοθη σε αυτούς που ως πρόσχημα της δίθεν ελλείψης της ελληνικής, με τις δίθεν ελλείψεις της ελληνικής κυβέρνησης κλείνουν τα σύνορα. Mm-hmm. Εσείς δεν παραδέξετε ότι υπήρξαν ελλείψεις ή καθυστερήσεις? Εμείς αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή, αν θυμάστε, που κατηγορούσαν τη χώρα, είχαμε παρουσιάσει αναλυτικά ποια ήταν αυτά τα οποία είχαν ζητηθεί από την ελληνική κυβέρνηση, από τις ευρωπαϊκές αρχές και ποιες ήταν οι καθυστερήσεις ως προς αυτό. Εμείς υλοποιήσαμε τις δεσμεύσεις μας με έναν τρόπο που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να μας προσάψουν τίποτα οι εταίροι. Αυτό που περιμένουμε είναι και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο. Ξέρω, μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η πλειοψηφία των ευρωπαϊκών χωρών και αυτές οι οποίες αντιλαμβάνονται, όπως είπα πριν, την ευρωπαϊκή διάσταση του προσφυγικού, κανείς δεν κατηγορεί την Ελλάδα. Από την κυρία Μέρκελ μέχρι τον κύριο Τούσκ, όλοι συμφωνούν στο ότι είναι άλλες εκείνες οι χώρες οι οποίες θα πρέπει οι πολιτικές που ακολουθούν να απομονωθούν. Αντίθετα, η Ελλάδα πρέπει να στηριχτεί. Σε αυτό προσβλέπουμε στη Σύνοδο Κορυφής και αυτή είναι την εντολή που θέλω να πιστεύω ότι θα πάρει και ο Πρωθυπουργός από το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών, καταδικάζοντας και φωνές λαϊκισμού και ακροδεξιάς ρητορίας που έχουν ακούσει τις τελευταίες μέρες. Όλοι θα να πιεστούν οι Ευρωπαίοι. Δεν νομίζω ότι θα υπάρχει κανείς που να πει να μην πιεστούν. Το θέμα είναι η κυβέρνηση ή έχει κάποιο σχέδιο συγκεκριμένο για το πώς θα αντιμετωπίσει αυτό. Μακάρι να έχετε, δίκιο. Καλώς περιμένει. Μακάρι να έχετε δίκιο. Και εγώ θέλω να είμαι αισιόδοξη στο ότι όλοι θα συμφωνήσουν στο ότι πρόκειται για μια ευρωπαϊκή υπόθεση. Είδαμε ωστέ και μια δήλωση του κ. Κουμουτσάκου, ο οποίος βρίσκοντας αφορμή σε απαράδεκτες δηλώσεις του Σλοβάκου Πρωθυπουργού, που είπε ότι η Ελλάδα πρέπει να γίνει ένα απέραντο hot spot και άλλες τέτοιες ακρότητες, για να απαντήσει σε αυτόν, έκανε επίθεση στην κυβέρνηση λέγοντας ας αναλογιστεί η κυβέρνηση, ας αναλογιστούμε όλοι τι δικαιώματα έχουμε δώσει για να γίνονται αυτές τις δηλώσεις. Εάν λοιπόν ακόμα και μια απαράδεκτη και προκλητική δήλωση που θα έπρεπε, στην οποία θα έπρεπε να στέκονται όλες οι πολιτικές δυνάμεις αυτού του τόπου, να στέκονται απέναντι. Εάν βρίσκουμε αφορμή ακόμα και μέσα από μια τέτοια δήλωση να ρίξουμε το δηλητήριό μας απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση, νομίζω δεν θα νικήσει κανένας. Αυτή τη στιγμή θα πρέπει όλοι να κάτσουν στο τραπέζι, να συνομολογήσουν πράγματα, ενδεχομένως να διαφωνήσουν σε άλλα, αλλά τουλάχιστον θα πρέπει να συμφωνήσουν στο ότι θα πρέπει η Ελλάδα να κάνει τα αδύνατα δυνατά, χρησιμοποιώντας όλα τα πολιτικά μέσα για να, και εκείνες τις, να κάνει βέβαια εκείνες απαραίτητες συμμαχίες ώστε να υπάρξει μια πραγματικά ευρωπαϊκή λύση που θα είναι βέβαια και εθνικά συμφέροντα. Ακούτε την κυρία Σβίκου, λέει ότι δίνεται άλοθη πολλές φορές με τις τοποποιήσεις.